όπου φιλοξενεί στο Ατσαλένιο τον ναό Πιλίουκο, πρώτο επίσημο παιχνίδι για τις δύο ομάδες στα πλαίσια της πρώτης φάσης του κυπέλου Ελλάδας. Ο Λιβέιρα θα κλέψει, θα πασάρει στον Καΐμα Καμούδη, out, μεγάλη στιγμή στο 3 για τον ΠΟΑ. 15ο λεπτό, Μιγγέλ Ολιβέιρα, τη σέντρα ακριβία στο κεφάλι του Καΐμα Καμούδη. Αυτή τη φορά είναι το γκολ, 1-0 για τον ΠΟΑ, πρώτο επίσημο γκολ τη σεζόν με τον έμπειρο Φώτη Καΐμα Καμούδη από την πάσα τη σέντρα του Ολιβέιρα. Πρώτο γκολ στο Ατσαλένιο, 1-0 προβάδισμα για τον ΠΟΑ. Ο Πλατέλας για τους φιλοξενούμενους, μόνος του ο Δρόσος, out, μεγάλη ευκαιρία στο επόμενο λεπτό. Εδώ ωραία πατάει ο Καϊμακαμούδης στον Μεϊρέλες και εκείνος τον Ολιβέιρα που φεύγει μόνος του στην αντεπίθεση. Θα περάσει τον τερματοφύλακα και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 37. ΠΟΑ ΑΟΠΛΙΟΚΟ 2-0, πανέμορφο γκολ με τον Μιγγέλ Ολιβέιρα να δείχνει εδώ την κλάση του και την ταχύτητά του. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά στο μάτς. 2-0 ο ΠΟΑ. Δεύτερο ημίχρονο προσπαθεί ο ΑΟΠΛΙΟΚΟ. Σούτ από το Βακράκο. Out. Καλή στιγμή. 53ο λεπτό. Ο Σένκα θα κερδίσει όλες τις μάχες μέσα στην περιοχή. Θα ανατραπεί και θα δοθεί το πέναλτι. Κερδίζει το πέναλτι εδώ ο Σένκα. Έχει την ευκαιρία ο ΠΟΑ για τρίτο γκολ με τον Πατινιώτη να εκτελεί και γκολ. 3-0. Ιδανική εξέλιξη και τρίτο γκολ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο για τον ΠΟΑ με τον Θανάση Πατινιώτη να αφιερώνει τον γκολ. Κερμενίδης, Καϊαμακαμούδης με τη μία στον Μιγγέλ Ολιβέιρα, υπέροχη συνεργασία και για να δούμε τον Ολιβέιρα εδώ θα σουτάρει out αυτή τη φορά, μεγάλη στιγμή στο 64. Φάουλ για τους φιλοξενούμενους ο Μαργαρίτης, ο Γιαγκιόζης σε κόρνερ, κρατάει το 3-0. Ο Βακράκος τώρα θα σουτάρει ξανά ο Γιαγκιόζης. Νέα ευκαιρία στο 75. Θα γίνει σέντρα και στο δεύτερο δοκάρι η προβολή από τον Ηλιόπουλο. Μειώνει η ομάδα του ΑΟΠΛΙΟΥ στο 80. 3-1 με τον Ηλιόπουλο τον γκολ. Νέα ευκαιρία τώρα εδώ με τον Ηλιόπουλο. Out στο 81. Ο Δρόσος τώρα για τον ΑΟΠΛΙΟΥ ΚΟ, εκεί ένα σκληρό φάουλ από τον Μανώλη Ρουμπάκη. Ο κύριος Γεωργόπουλος θα δείξει την κίτρινη κάρτα, είναι η δεύτερη αποβολή για τον Ρουμπάκη στο 83. Πιέζει με παίκτη παραπάνω ο ΑΟΠΛΙΟΥ ΚΟ, επικίνδυνα τώρα και αυτογκόλ από τον Σαμουλίδη, 3-2. Νέο ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά με τον ΑΟΠΛΙΟΥ ΚΟ να έχει ανεβάσει την απόδοσή του και να κάνει εδώ το 3-2. Δυστυχώς ξεγυμνωθήκανε τα λάθη μας, οι αδυναμίες που έχουμε ως ομάδα και δεν προλάβαμε να τις διορθώσουμε λόγω έλλειψης φιλικών αναμετρήσεων. Η αξία της νίκης και την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά και από τις δύο ομάδες, αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Ήταν ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε αρκετά καλά για εμάς. Θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι χωρίς να μπούμε έτσι σε αυτές όλες τις περιπέτειες στο τέλος. Τέλος καλό, όλα καλά όπως το είπατε κι εσείς. Σίγουρα τη νίκη δεν μπορεί να μας τη στερήσει κανένας. Ήταν ο θεσμός του κυπέλου που είναι πολύ σημαντικός για εμάς και είναι από τους στόχους μας να προχωρήσουμε όσο το περισσότερο γίνεται.